πραγματικά τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα στην περιοχή μας. Υπάρχουν περιοχές στο Δήμο που έχουν φτάσει στο σημείο να έχουν μηδέν νερό για άρδευση, για διάφορους λόγους τέλος πάντων, από τη μια μέρα μέχρι την άλλη κάποιες γεωτρήσεις κλείσανε, άρα λοιπόν έχουμε μηδέν νερό για άρδευση. Υπάρχουν περιοχές που έχουν τεράστιο πρόβλημα στην ίδρυυση, δηλαδή θέλω να σας πω, χθες με το event που είχαμε στο Μάτα, το Στριπέν, οι δύο γεωτρήσεις παρουσιάσανε πρόβλημα, που σήμερα αυτή τη στιγμή που μιλάμε ήδη πρέπει να είναι το γεωτρύπανο για να κάνει καθαρισμό, γιατί μην ξεχνάτε ότι μετά από δύο εβδομάδες έχουμε και το φεστιβάλ. Καταλαβαίνετε λοιπόν με τόσο κόσμο να έχουμε αυτά τα προβλήματα, ναι. Αλλά γενικά στα δύο τρίτα στην εμβέλεια του Δήμου υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα με το νερό ίδρευσης. Ίδρευσης και άρδευσης. Α, μάλιστα. Ακούστε, ο υδροφόρος ορίζοντας ειδικά στον κάμπο της Μεσαράς είναι κοινός. Δεν είναι ότι από αλλού παίρνουμε ίδρυψη, από άλλο σημείο παίρνουμε άδευση. Η λεκάνη της Μεσαράς είναι μία και ενιαία. Αν τυχόν λοιπόν παρουσιαστεί πρόβλημα στην άδευση, αυτόματα αρχίζει και παρουσιάζεται πρόβλημα και στην ίδρυψη. Μάλιστα. Ποιο είναι λοιπόν τώρα το ζητούμενο? Τις προηγούμενες μέρες άκουγα την κυρία Κοζηράκη από την αποκεντρωμένη διοίκηση στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Credit TV να λέει ότι εδώ πάμε και σε άλλα μεγέθη, πάμε και σε άλλες πάμε σε άλλες κινήσεις. Εδώ μπορούμε να μιλήσουμε τώρα και για άνοιγμα νέων γεωτρήσεων. Με την περιφέρεια σήμερα και με τον Περιφερειάρχη, ποιο είναι αυτό το οποίο συζητάτε σε ό,τι έχει να κάνει με την διαχείριση αυτής της δύσκολης κατάστασης? Πιστεύω ότι είναι κατανοητό σε όλους ότι τα οικονομικά του Δήμου δεν είναι δυνατόν να μπορέσουν να καλύψουν ένα έκτακτο γεγονός όπως αυτό που είναι. Εγώ θεωρώ ότι για να μπορέσει να έρθει σε μια ομαλότητα, προσωρινή ομαλότητα φυσικά, δεν μιλάμε για μια μόνιμη ομαλότητα, πιστεύω ότι όλοι να καταλαβαίνουμε ότι χαμηλώνοντας τις γεωτρήσεις ή ανοίγοντας γεωτρήσεις καινούργιες, απλώς λύνουν προσωρινά το πρόβλημα. Είναι μια άλλη κουβέντα. Θέλω να ελπίζω ότι μετά την ανακοίνωση της εξασφάλισης των χρημάτων για τον Πλατή ποταμό θα αρχίσει επιτέλους αυτό το έργο που θα μπορέσει να λύσει κάποια στιγμή μόνιμα το πρόβλημα της Μεσαράς. Το μέχρι τότε είναι το θέμα. Ακριβώς. Μέχρι τότε λοιπόν πρέπει να βρεθούν χρήματα για να μπορέσουν να ανοιχτούν καινούργιες γεωτρήσεις ξεκάθαρα, για να μπορέσουμε να δώσουμε νερό για ίδρυυση πρωτίστως, αλλά και φυσικά για άρδευση, γιατί σας είπα ότι δεν μπορούμε να αγνοήσουμε ότι μια μεγάλη μερίδα του πληθυσμού καταστρέφεται ολοσχερώς οικονομικά. Και το δεύτερο είναι να δούμε κατά πόσο μπορούμε σε κάποιο σημείο να ξεπεράσουμε αυτές τις γραφειοκρατίες του κράτους που είναι τόσο οδυνηρές, που πραγματικά δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα με αυτή τη γραφειοκρατία. Αναφορικά με τι, στο να προχωρήσετε και να ανοίξετε νέες γεωτρήσεις? Θέλω να σας φέρω ένα παράδειγμα τέλος πάντων. Ναι. Έχουμε τα νότια παράλια, ναι, του Δήμου, τα οποία αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα ίδρυυσης. Όλο το καλοκαίρι αυτό γίνεται. Ένας αγώνας μεταξύ αυτινών που θέλουν να ποτίσουν, γιατί δυστυχώς τα δίχτυα είναι υδροαρδευτικά, αυτινών που θέλουν να ποτίσουν και φυσικά των παραθεριστών και των μικρών, έστω των λίγων τουριστικών μονάδων που υπάρχουν στα νότια παράλια του Δήμου μας. Είναι ένας αγώνας, δηλαδή μια μάχη, το ποιος θα μπορέσει να εξασφαλίσει νερό. Βρήκαμε λοιπόν μια χρηματοδότηση από το Υπουργείο Ναυτιλίας που ενισχύει το κομμάτι της ίδρυυσης. Βρήκαμε ένα σημείο που έχει νερό, πήραμε την άδεια από το δασαρχείο επειδή είναι σε δασική έκταση, και από εκεί και πέρα να είναι ένας αγώνας. Αν τυχόν η κλίση του δρόμου είναι πάνω από 40%, εμείς λέμε, ρε παιδιά, δεν θέλουμε να ανοίξουμε δρόμο. Μία διάβαση θέλουμε να φτάσουμε μέχρι το σημείο που θα ανοιχτεί η γεώτρηση και μετά δεν μας ενδιαφέρουν αν είναι δρόμος. Άλλοι λένε όχι, είναι δρόμος, όχι είναι διάβαση, τέλος πάντων. Άρα θέλει περιβαλλοντική μελέτη για να μπορέσει να ανοίξει έκτακτα μία γεώτρηση για να καλύψει τις ανάγκες τώρα, αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Και λένε όχι, πρέπει να κάνετε περιβαλλοντική μελέτη, άρα λοιπόν ένα χρόνο καθυστέρηση. Ας περιμένει ο κόσμος ένα χρόνο για να μπορέσουμε να του δώσουμε νερό. Θέλω να καταλάβετε ότι αυτά δεν μπορείς να τα αντιμετωπίσεις αυτά τα πράγματα. Μιλάμε ότι οι κινήσεις πρέπει να είναι χειρουργικές, αλλά άμεσες.
Άρα λοιπόν αυτό θα είναι και το ζητούμενο της συνάντησης σήμερα, της σύσκεψης, για το πώς θα καταφέρετε να βγείτε μέσα από γραφειοκρατικά δεδομένα για να προχωρήσετε να έχει ο κόσμος νερό με τον Περιφερειάρχη. Ακριβώς, αυτό είναι το βασικό. Φυσικά το δεύτερο είναι ότι θα πρέπει να κουβεντιάσουμε με τον Περιφερειάρχη και το πρόβλημα του νερού που έχει χαθεί από το φράγμα Φανερωμένης, γιατί ήδη έχουμε φτάσει την έρευνά μας εμείς μέχρι ένα σημείο που υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία πλέον που οδεύεται, που οδευόταν το νερό και που δυστυχώς και μέχρι σήμερα, ας πούμε, μια μικρή ποσότητα συνεχίζει να φεύγει από το φράγμα Φανερωμένης που δεν θα έπρεπε να φεύγει. Είναι λοιπόν πολλά τα προβλήματα που πρέπει να λύσουμε για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε το ΕΒΕ για την άμεση αντιμετώπιση. Το ΕΒΕ έπαιρναν τελικά το νερό οι ιδιώτες και πήγαινε για άρδευση και τσάμπα ή γινόταν και εκμετάλλευση του νερού τελικά. Ιδιώτες, μια τόσο μεγάλη ποσότητα νερού δεν θα μπορέσουν σε καμία περίπτωση να πάρουν. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Έχει βρεθεί κάποιο σημείο από τα οποία έχουν δημιουργηθεί bypass από σημείο που δεν θα έπρεπε να υπάρχουν και παροχετεύεται το νερό σε δεξαμενές ή σε δίχτυα του ΤΟΕΒ προκειμένου να ενισχύσει τα δίχτυά του. Συμφωνούμε ότι το νερό δεν το πιέ κανείς. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Το νερό δόθηκε στους αγρότες για να ποτίσουν. Φυσικά οι αγρότες είτε το σεντίναν από το φράγμα είτε από γεωτρήσεις, το ίδιο τίμημα θα πληρώνανε για να πληρώσουν το νερό τους. Άρα η σκέψη είναι γιατί λοιπόν δεν χρησιμοποίησε το συγκεκριμένο το ΕΒ τις γεωτρήσεις του τότε που θα έπρεπε να τις χρησιμοποιήσει προκειμένου να απομείνει απόθεμα στο φράγμα για να καλύψει περιοχές οι οποίες δεν αρδεύονται παρά μόνο από το φράγμα. Τέλος πάντων, είναι πολύ μεγάλη η κουβέντα, μια κουβέντα πολύ μεγάλη που κάποια στιγμή πρέπει να ξετυλίξουμε το κουβάρι για να φτάσουμε στην άκρη του. Σωστά. Έχετε προσφύγει ούτως ή άλλως και στην δικαιοσύνη, έχετε καταθέσει τις δικές σας τις μηνύσεις, λέτε δύο κουβέντες, βρίσκεται σε εξέλιξη όλο αυτό το θέμα. Εγώ θέλω προς το παρόν να σας ευχαριστήσω. Περιμένουμε να δούμε τι θα αποφασιστεί και στην περιφέρεια σήμερα. Κύριε Νικολιδάκη, καλημέρα σας. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί σας είπα okay, πολύ όμορφο το φεστιβάλ σταμάτα, αλλά πολύ όμορφες όλες αυτές τις κινήσεις, αλλά σας ευχαριστώ που ασχολείστε και για θέματα τα οποία πραγματικά είναι ζωτικής σημασίας, γιατί ειλικρινά σας λέω κινδυνεύουν άνθρωποι, κινδυνεύουν οικογένειες να καταστραφούν ολοσχερώς οικονομικά.